καμιά φορά λέμε, αν να πάω για μέτρα, να πάω στην ταβέρνα να φάω, να το χαρώ. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε το ίδιο συναίσθημα της ταβέρνας. Θα περιμένετε επίσης πολλές παραφωνίες από εμάς, πολλές χορογραφίες που εμπιτσούμε. Θα περιμένετε πολλά ατυχήματα μας στη σκηνή, γιατί το κέντρο να χωρούμε ακόμα δεν ξέρουμε τόσο να περπατούμε. Σίγουρα θα τραγουδούμε μητώνια πάνω, μητώνια κάτω, χωρίς να καταλάβουμε τη διαφορά. Και νομίζω ότι ο κόσμος. Σκοπός μας είναι το έντονο γέλιο, δηλαδή το θα έρθει κάποιος να κάτσει πάνω σε αυτό το τραπεζάκι, να πιει το ποτό του. Σου δείχνει το κανένας παλιός, έτσι καμιά νύχτα, κανένας πιωμένος. Δηλαδή γίνεται πολύ παιχνίδι, αλλά θέλουμε να νιώθουμε σαν ένα πιο πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει η φιγούρα, δεν υπάρχει η εγώ είμαι και είστε σαν πολλά. Παντρεύεται με το ότι κάθομαι, πίνω το ποτό μου, περνώ καλά, γελώ και νιώθω ότι η νύχτα μου δεν επίε στράφη. Καλώς ή κακώς, ειδικά τελευταία που είχα πει ότι ήταν μια τηλεόραση, ήταν κομμωδία. Το οποίο σκέφτηκε με ήταν δώστε μα πράγματα να γελούμε. Δεν σημαίνει να γελία, απλά να αναστείλει. Που νομίζω ότι ο κόσμος ζητά από μόνο σου ότι το γέλιο είναι μια χωρίς να ξεσκάζει. Και είναι και ο τρόπος να ξεχαστούμε. Μην να ξεχάσουμε, απλά να ξεχαστούμε από κάποιες καταστάσεις. Πέρασα ωραία, εμπόρεσα και είπα και τα πράγματα μου και γέλασα. Έφα, ικανοποιήθηκα και έφυγα και λέω, οχ, τώρα πάω να πέσω. Αλλά πέφτω χαρούμενος. Εύθελος ωραία. Τούτον το συναίσθημα, ναι. Θέλουμε να αφήσουμε το ότι ο κόσμος θα φύγει που θα είμαι ικανοποιημένος, θα χαρεί, θα διασκεδάσει. Με το εισιτήριο του θα δει καταξιωμένους τραγουδιστές και θέλω να πιστεύω καταξιωμένους ηθοποιούς. Άρα με ένα εισιτήριο βλέπει και θέατρο, απολαμβάνει και μια μουσική σκηνή. Άρα... Δεν θέλω να το πιω, δεν θέλω να το πιω.